Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε να δούμε τους αριθμούς που ανακοίνωσε πριν λίγο ο ΕΟΔΗ. 1882 είναι τα νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο. 100 δυστυχώς συμπολίτες έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό και 622 συμπολίτες παραμένουν διασωληνωμένοι το προηγούμενο 24ωρο. Εδώ στα Γιάννενα τα πράγματα είναι σαφώς πιο ελεγχόμενα. 5 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για τα Γιάννενα, 7 για την Πρέβεζα, 1 κρούσμα για την Άρτα. Την ίδια στιγμή, όπως είναι γνωστό από το πρωί, το lockdown παρατείνεται έως τις 14 Δεκεμβρίου. Και πλέον το βασικό ερώτημα είναι πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, καθώς μετά από 2 ώρες συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, η Επιτροπή δεν κατέληξε στο αν θα πρέπει τα σχολεία να ανοίξουν λίγο πριν τις γιορτές, λίγο μετά. Θα μιλήσουμε για αυτό και για ζητήματα εκπαίδευσης με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Σίση Γκίκα. Κυρία Γκίκα, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Κυρία Γκίκα, λοιπόν, το ερώτημα είναι μετά και την παράταση του lockdown στις 14 Δεκεμβρίου. Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία? Οι λοιμοξιολόγοι, να το ξαναπώ, σήμερα δεν κατέληξαν σε μία συμφωνία. Τι λέτε εσείς, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία? Κοιτάξτε, τις ανακοινώσεις για τέτοια θέματα, όπως ξέρετε, τις αναλαμβάνουν οι υπουργοί. Όχι οι γενικοί γραμματείς. Οι γενικοί γραμματείς παίρνουν τις εντολές, παίρνουν τις αποφάσεις και είναι για να τις εφαρμόσουν και να τις υλοποιούν. Οπότε το έργο μου είναι να υλοποιώ. Περιμένω κι εγώ, όπως περιμένουμε όλοι, τις ανακοινώσεις από το στόμα των υπουργών. Αφότου έχουν καταλήξει, όπως είπατε κι εσείς, οι ειδικοί. Πολύ θα θέλαμε, και είναι πολύ φυσιολογικό και το λέω κι εγώ και ως εκπαιδευτικός, πολύ θα θέλαμε τα σχολεία να ανοίξουν από παραπροχθές, να μην είχαν κλείσει καθόλου. Γιατί μπορεί η τηλεκπαίδευση να προχωράει, αλλά το σημαντικότερο είναι τα παιδιά να βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι πολύ πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν το μάθημα διαζώσεις μέσα στην τάξη. Εκεί έχουμε την πραγματική διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, μαθήτριας, και εκεί επιτελείται το έργο το ουσιαστικό της μάθησης. Βέβαια, έχουμε ένα υποκατάστατο, το οποίο αυτό υποκατάστατο νομίζω ότι λειτουργεί πολύ καλά. Θα πάμε στην τηλεκπαίδευση. Αν όμως σας ρωτήσω, γιατί έχετε καλύτερη την εικόνα και από μένα και από τους τηλεθεατές μας, για το αν έχει περισσότερες πιθανότητες να ανοίξουν τα σχολεία πριν τις γιορτές και για λίγο, ή αν τελικά θα ανοίξουν μετά τις γιορτές και όλα μαζί. Γιατί δεν έκλεισαν και όλα μαζί, να πούμε, οι βαθμίδες δεν έκλεισαν όλες μαζί. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και αναμένεται να ανοίξουν, και αναμένεται τέλος πάντων να ανοίξουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά πιο νωρίς. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα παιδιά της δευτεροβάθμιας, το γυμνάσιο και το λύκειο, είναι πιο μεγάλα παιδιά, έχουν συναναστροφές, έχουν πιο έντονη κοινωνικοποίηση και δεν είναι υπό την συνεχή εποπτεία των γονέων και των δασκάλων. Οπότε γι' αυτό η Επιτροπή, έτσι μας το έχουν εξηγήσει, η Επιτροπή μας υπέδειξε να κλείσει πρώτα η δευτεροβάθμια και αναγκαστικά, επειδή όπως ξέρετε το επιδημιολογικό φορτίο ήταν κάπως... υπήρχε μια έξαρση, μια επιβάρυνση, ναι. Εξαναγκαστήκαμε και εμείς που το ανακοινώσαμε, αλλά βασικά οι ειδικοί που το αποφάσισαν, μας υπέδειξαν ότι θα πρέπει να κλείσει και η πρωτοβάθμια. Όχι από τα σχολεία δεν είναι ασφαλή χώρη, είναι η πιο ασφαλή χώρη που υπάρχουν για τα παιδιά μας, γιατί τα μέτρα, θα πρέπει να το πούμε αυτό και πρέπει να πούμε και να εκφράσουμε και την τεράστια ευγνωμοσύνη στους διαδητικούς, οι οποίοι δεν έχουν μόνο, δεν πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να το καταλάβει όλη η κοινωνία, πρέπει να καταλάβει τι προσφέρει ο εκπαιδευτικός. Δεν έχει μόνο το αντικείμενό του να διδάξει. Πρέπει να διδάξει και τήρηση μέτρων, κάτι εντελώς καινούριο, κάτι που είναι πρωτόγνωρο, είναι διαφορετικό από κάθε άλλη φορά. Πρέπει λοιπόν πρωτίστως να διδάξει την υπακοή, την πειθαρχία, την τήρηση των μέτρων για να μπορέσει να αποτρέψει τη διασπορά του οικού φορτίου. Και αυτό οι εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει με απίστευτο ζήλο και δείχνοντας έτσι, και την αλληλεγγύη.
και την υποστήριξη στα παιδιά και την συμπαράσταση προς την προσπάθεια αυτή τη γενικότερη της κοινωνίας. Και πρέπει να το λέμε. Ωραία. Τώρα, δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να το τελειώσουμε αυτό και να πάμε στην τηλεκπαίδευση, λένε ότι οι λοιμοξιολόγοι μάλλον θα δείξουν τις επόμενες μέρες στην κατεύθυνση να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές. Έχετε και εσείς την ίδια πληροφόρηση από την Επιτροπή? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν είναι ο ρόλος μου να ανακοινώνω τα της Επιτροπής. Θα τα ανακοινώσει η Επιτροπή και τις αποφάσεις θα τις ανακοινώσουν οι υπουργοί. Εγώ είμαι εδώ πανέτοιμη και σε πλήρη εγρήγορση, το ξέρω πολύ καλά και οι εκπαιδευτικοί, να εφαρμόσω τις αγγελίες που και εμείς σε λίγες μέρες, λίγο υπομονή, μέρες, ώρες, σίγουρα σύντομα θα γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς θα γίνει. Ωραία. Τηλεεκπαίδευση τώρα. Για πάμε εδώ, γιατί αυτό εδώ που γίνεται είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα όσον αφορά στις διαστάσεις του. Πείτε μας, δώστε μας την εικόνα. Κοιτάξτε, η τηλεεκπαίδευση άρχισε πραγματικά με σκεπτικισμό, με ανησυχία, με αμφιβολίες, ουσιαστικά το Μάρτιο. Διότι αν θυμάστε, κλείσαμε το σχολείο και μέσα σε δύο μέρες είχαμε ένα πιλωτικό πείραμα στο οποίο συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός σε ένα σχολείο μάλιστα της γειτονιάς μου, στην Νέα Φιλαδέλφια Αττικής, και είδαμε ότι πράγματι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, αυτό εφαρμόστηκε και έγιναν τηλεδιασκέψεις επιμορφωτικές επί ένα μήνα, ξεκινώντας από τη δευτεροβάθμια και σιγά σιγά προς την πρωτοβάθμια και στα νηπιαγωγεία, και η εκπαιδευτική κοινότητα το αγκάλιασε και η κοινωνία το αγκάλιασε σαν έτσι εγχείρημα. Ήταν ένας πολύ ψηλός στόχος. Δεν περιμέναμε ούτε εμείς στο Υπουργείο Παιδείας ότι θα είχε τέτοια απήχηση, και θα πρέπει να πω ότι για κάτι εθελοντικό, σε εθελοντική βάση, σε πιλωτική, σε πειραματική βάση, ήταν εντελώς απρόσμενη η επιτυχία του. Τώρα πλέον από τον Σεπτέμβριο θα έλεγα, γιατί αναφέρω το Σεπτέμβριο, γιατί υπήρχαν τμήματα, όπως ξέρετε, υπήρχαν 1-2 κρούσματα σε κάθε περιοχή, είτε σε μαθητές είτε και σε εκπαιδευτικούς, τα οποία επέβαλαν με απόφαση του προϊσταμένου δημόσιας διοίκησης και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, επέβαλαν αναστολή λειτουργίας τμήματων ή καμιά φορά και σχολικών μονάδων, ανάλογα την περίσταση. Τότε αυτομάτως αρχίζει να υλοποιείται η τηλεκπαίδευση. Οπότε όλοι είχαν καινούργια εμπειρία. Η τηλεκπαίδευση άλλαξε το νομοθετικό της, το θεσμικό της πλαίσιο και έγινε υποχρεωτική. Και τώρα βρισκόμαστε πραγματικά, νομίζω, σε μία... θα έλεγα, δεν θέλω να ακουστεί ότι υπάρχει έπαρση. Δεν είναι έπαρση, είναι γεγονός. Βρισκόμαστε σε μια πλήρη αποδοχή της τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς, με τη βοήθεια των γονέων στα μικρότερα παιδάκια, γιατί τα μικρότερα παιδάκια πρέπει να βοηθηθούν, και αυτά που πηγαίνουν στον υπηαγωγείο και αυτά που πηγαίνουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Μετά νομίζω μαθαίνουν και τα ρυθμίζουν μόνα τους. Άλλωστε τα παιδιά μας έχουν γεννηθεί αγκαλιά με την τεχνολογία. Σωστό είναι αυτό. Και λίγο δίσκαμπτη. Όμως παρόλα αυτά, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει σταθεί όχι απλώς στο ύψος των περιστάσεων, πάνω από το ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων, έχει σε χρόνο τετέθα, σε απίστευτο έτσι γρήγορο μόντους προσαρμοστεί στην τηλεκπαίδευση, και έχουμε κάτι καταπληκτικούς αριθμούς. Θα σας πω τα στοιχεία 2-12 που είχαμε. Είχαμε άθροισμα 9.000.000 διδακτικών λεπτών στη δευτεροβάθμια, και λίγο λιγότερα, αλλά και εκεί μεγάλη διάρκεια τηλεδιασκέψεων και επαναληπτικότητα στην πρωτοβάθμια. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ξέρετε, και μπορείτε να το γουγκλάρετε, όλοι μπορούμε να το βρούμε, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν γίνεται σε τέτοιο εύρος η τηλεκπαίδευση. Και στην Ελλάδα γίνεται. Εμείς που ήμασταν ουραγός, θέλω να πω, στην τεχνολογία, έχουμε καταφέρει
με τους εκπαιδευτικούς πρωτοστάτες να κάνουμε το μεγάλο άλμα στην ψηφιακή επανάσταση. Και νομίζω ότι όλο αυτό πιστώνεται, όλο πραγματικά πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές μας, αλλά βέβαια και στις οικογένειές τους. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποια προβλήματα και εδώ από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπήρου ανακοινώνεται ότι ένα 10% περίπου μαθητών πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεεκπαίδευση για τεχνικούς λόγους. Σκέφτεστε κάτι για αυτούς τους μαθητές? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία, όπως το κάναμε για τα άγραφα, να στείλουμε, που εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα πάλι με τους παρόχους, με το ίντερνετ δηλαδή, να στείλουμε tablets με SIM cards, με κάρτες δηλαδή, που θα μπορούσαν τα παιδιά να συνδεθούν. Μίλησα προηγουμένως με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης όλης της περιοχής, τον κύριο Καμπουράκη, και τον γνωρίζετε κι εσείς προφανώς. Μου είπε ότι ο μέσος όρος, ένας αριθμός παιδιών, οικογενειών που δυσκολεύονται πάρα πολύ και χρειάζονται tablets, είναι κάτω από 8%. Αυτό μου είπε ότι είναι και γενναιόδωρο. Και γι' αυτό έχουμε φροντίσει και έχουμε εξασφαλίσει οι tablets που πηγαίνουν με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ φτάνουν τώρα, αλλά συγχρόνως έχουν ζητηθεί από ό,τι κατάλαβα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά, θέλω να το προσέξουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν συνδέονται. Μου το τόνισε και ο κύριος Καμπουράκης, έχω και τις δικές μου πληροφορίες προφανώς, σαν Υπουργείο Παιδείας είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, με γονείς, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους βουλευτές. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το ποσοστό δεν είναι ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει βέβαια μέσα από κινητά τηλέφωνα που εξασφαλίζουν ως ένα σημείο, έτσι, ναι, όπως καταλαβαίνετε, την πορεία της μάθησης του παιδιού. Αυτό που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε τα μηνύματα ξεκάθαρα ότι προχωράει η ύλη, ότι μπορεί να μην προχωράει με την ταχύτητα που είναι μέσα σε μια τάξη, αλλά η ύλη προχωράει. Τα παιδιά συμμετέχουν στην μάθηση και αυτό είναι σημαντικό για την δύσκολη περίοδο που περνάμε. Οπότε το σχολείο συνεχίζεται έστω και εξ αποστάσεως. Τι να κάνουμε, είναι ένα υποκατάστατο, είπαμε, εξαναγκαζόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και προχωράμε όλοι μαζί με αλληλεγγύη, με ευαισθησία, με αισιοδοξία και με ελπίδα ότι όλο αυτό θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να δούμε τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο, για να ζήσουμε ξανά τη ζεστασιά της αγκαλιάς του σχολείου. Και σας τα λέω, ξέρετε, από πείρα ως εκπαιδευτικός. Μάλιστα, να εστιάσουμε λίγο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βέβαια, κακώς εστιάζουμε πάντα μιλώντας για την εκπαίδευση εδώ στην Ελλάδα στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το στίχημα είναι να περάσει ένας μαθητής, μια μαθήτρια στο Πανεπιστήμιο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ σήμερα κλείνει μια προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις πανελλαδικές από τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Μια προθεσμία που κάθε χρόνο ήταν στις αρχές του Μάρτη. Φέτος είναι τέλη Νοέμβρη και αρχές Δεκέμβρη. Γιατί, με ποιο σκεπτικό μετακινήθηκε? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως γνωρίζουμε όλοι οι πολίτες, όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας, εμείς έχουμε σαν Έλληνες την τάση να τα αφήνουμε όλη τελευταία στιγμή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Σε ένα ευνομούμενο κράτος και σε ένα έτσι, οργανωμένο Υπουργείο Παιδείας, όλα πρέπει να γίνονται νωρίτερα. Και πρέπει τα παιδιά μας να το μάθουν αυτό. Και τα παιδιά μας και εμείς και όλοι μας. Άρα, σκοπίμως όλα γίνονται νωρίτερα. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι οι προσλήψεις έχουν γίνει φέτος πάρα πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Είχα την τύχη έτσι και τη χαρά να πάω σε ένα ειδικό σχολείο εδώ κοντά και μου είπανε έτσι, θα πρέπει να το μεταφέρω, συγκινημένη η εκπαιδευτική, ότι ήταν η πρώτη φορά που το σχολείο είχε, μου είπανε, 1000% του προσωπικού του από την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, όλα κοιτάμε να γίνουν νωρίτερα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε όλα να γίνονται νωρίτερα, θέλουμε και τα παιδιά να δηλώνουν νωρίτερα και να κάνουν ένα πρόγραμμα ζωής εγκαίρως.
Όμως υπάρχει και άλλος ένας λόγος. Αυτό που ζητήσαμε είναι να δηλώσουν τα παιδιά τα ειδικά μαθήματα. Mm-hmm. Και γιατί το ζητήσαμε αυτό? Το ζητήσαμε γιατί έχουμε κάνει πρόβλεψη ενός καινοτόμου προγράμματος που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα, πρώτη φορά γίνεται στην εκπαίδευση, να προσφέρει το δημόσιο σχολείο προετοιμασία για μαθήματα που δίνονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά υπάρχουν μαθήματα τα οποία, στα οποία τα παιδιά μας εξετάζονται πανελλαδικά, δηλαδή το δημόσιο σύστημα, εξεταστικό σύστημα, εξετάζει τους μαθητές σε μαθήματα που ποτέ δεν έχουν παρακολουθήσει μέσα σε μία τάξη δημόσιου σχολείου. Αυτό είναι... Mm-hmm. Το κατανοώ, ναι, ναι. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, μαθήματα μουσικής. Ή σχεδίου, ναι. Μαθήματα ισπανικών. Μαθήματα ιταλικών. Αυτά είναι μαθήματα που τα δίνουν τα παιδιά. Που τα δίνουν σε πανελλήνια εμβέλεια. Και δεν διδάσκονται. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, έχει λοιπόν ψηφίσει η Βουλή ένα πρόγραμμα που είναι πρόγραμμα διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων που αφορά την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων και για να προσφερθούν αυτά τα μαθήματα δεν μπορούμε να πάμε το Μάρτιο να έχουμε τις δηλώσεις των παιδιών και να αρχίσουμε τον Απρίλιο για να δώσουμε τα παιδιά τον Μάιο. Γι' αυτό έπρεπε αυτό να γίνει γρηγορότερα, να μπορέσουμε να αρχίσουμε χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το οποίο θεωρώ ότι το έχει ανάγκη ο μαθητής που δίνει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδασκόντουσαν ως τώρα στην εκπαίδευση και φέτος για πρώτη φορά θα διδάσκονται. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κόμμα. Γι' αυτό, αυτό λοιπόν μας εξανάγκασε να είμαστε πολύ νωρίτερα. Κατανοητό. Ακόμη νωρίτερα, γιατί οπωσδήποτε όταν κάτι εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ώσπου να ψηφιστεί, να ολοκληρωθεί, να κατατεθεί το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, να πάρει την έγκριση, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, γι' αυτό και βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο. Του χρόνου είναι σίγουρο πως θα αρχίσουμε πάρα πολύ νωρίτερα, από τον Οκτώβριο. Κατανοητό. Τώρα, στις πανελλαδικές πέρυσι υπήρξε μείωση εξεταστέας ύλης. Θα γίνει το ίδιο και φέτος? Κοιτάξτε, τώρα θα σας μιλήσω σαν εκπαιδευτικός. Διότι το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί. Και σαν Γενική Γραμματέας. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω. Το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν έχουμε καμία κρούση στο Υπουργείο Παιδείας, στην Διεύθυνση Σπουδών, που εκεί ελαμβάνονται αυτά τα μηνύματα, mm-hmm. ότι δεν προχωράει η ύλη. Αλλά και σαν εκπαιδευτικός πρέπει να σας πω το εξής. Το να μειώνουμε την ύλη δεν σημαίνει ότι εξυπηρετούμε τα παιδιά. Γιατί όταν μειώνουμε την ύλη, θα πρέπει να το καταλάβουμε, όταν μειώνουμε την ύλη, τα μαθήματα στα οποία, τα θέματα, συγγνώμη, στα οποία τα παιδιά πρέπει να ανταποκριθούν, είναι λεπτομέρειες λεπτομεριών και επισέρχονται οι εκπαιδευτικοί που βάζουν τα θέματα, οι θεματοδότες τους λέμε, η Επιτροπή λοιπόν των Πανελλήνων Εξετάσεων, επισέρχεται σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό δεν ωφέλει τα παιδιά. Δεν ωφέλει τα παιδιά. Βλέπετε ότι όταν μειώνεται η ύλη, πέφτουν οι βάσεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Οπότε, ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό που λέτε. Ναι. Όσο περισσότερο όσοι ύλοι έχουν τώρα, η οποία βλέπουμε να μην κινδυνεύει γιατί προχωράει κανονικά, έχουν, θα τους βοηθήσει και τους εξυπηρετήσει να επιτύχουν το στόχο ευκολότερα. Έχω οργανική θέση σε Λύκειο. Είμαι καθηγήτρια Λυκείου επί πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει με παιδιά που δίνανε εξετάσεις, οπότε πιστέψτε με, έχω μια πολύ καλή εικόνα για το θέμα. Μάλιστα. Αλλά όπως και να έχει, δεν έχουμε καμία κρούση και δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα. Σε αυτή τη φάση υπάρχει εναλλακτικό σχεδιασμός για παράταση του σχολικού έτους. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και η πανδημία, αλλά υπάρχει εναλλακτικό σχεδιασμός για παράταση σχολικού έτους και να γίνουν οι πανελλήνιες λίγο αργότερα όπως έγιναν πέρυσι? Υπάρχει κάτι τέτοιο, ως εναλλακτικός, επαναλαμβάνω, σχεδιασμός, γιατί πραγματικά είστε στο Υπουργείο, κάνετε σχεδιασμούς και εναλλακτικούς, είμαι σίγουρος. Όλα τα σενάρια είναι έτοιμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εξετάσεις πήγανε πιο μετά. Πρώτον, γιατί υπήρχαν αυτές οι οδηγίες από τους ειδικούς. Ναι, ναι. Έτσι ώστε, γιατί υπήρχε μία περίοδος δύσκολη, πήγαν λοιπόν πιο αργά. Γι' αυτό το λόγο και επίσης γιατί η τηλεκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική. Mm-hmm.
Οπότε έπρεπε να δώσουμε χρόνο για επανάληψη μέσα στην τάξη σε όλα τα παιδιά, γιατί κάποιοι μαθητές ενδεχομένως να... Γι' αυτό μειώθηκε και η ύλη. Ενδεχομένως να μην είχαν διδαχθεί ό,τι έπρεπε να διδαχθούν. Φέτος, η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάποιος λόγος για να συντηθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και επίσης θεωρούμε και ελπίζουμε, και έτσι πρέπει να προχωράμε με αισιοδοξία, ότι περιμένουμε το εμβόλιο και περιμένουμε πλήρη διαφοροποίηση της εικόνας από την άνοιξη και μετά. Οπότε αφενός είναι πολύ πρόωρη η συζήτηση, αφετέρου δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για το τραπέζι για να... Πιθανότατα να μην υπάρξει κανένας λόγος. Με την έννοια όμως ότι η φυσική διδασκαλία δεν υποκαθιστάται εύκολα, η τηλεδιδασκαλία είναι ok, αλλά με αυτή την έννοια πιθανότατα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος στις αίθουσες. Όμως φαντάζομαι σε αυτή τη φάση είναι διαφορετικά τα πράγματα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε μια πανδημία, το μάθαμε αυτό, το είδαμε, δεν μπορείς να κάνεις πραγματικές προβλέψεις. Έτσι σε μια... είσαι σε εγρήγορση, σε πλήρη ετοιμότητα, με ανοιχτές τις μηχανές ανά πάσα στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο κυριολεκτικά, για να αντιμετωπίσεις καταστάσεις που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, από πάρα πολύ πρωί ως τις 1-2 τη νύχτα, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, και είσαι σε πλήρη λοιπόν εγρήγορση να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Ελπίζουμε και το ξαναλέω, εφόσον έρχεται. Κοντοχρονής έρχεται το εμβόλιο, δεν θα υποστούμε τις ίδιες ταλαιπωρίες που υποστήκαμε πέρσι το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζετε, όπως σας εξήγησα, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για πανενδεχόμενο. Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι η βάση του 10 θα ισχύσει σε 2 χρόνια, δηλαδή για τους μαθητές της πρώτης ηλικίου για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ακούω όμως και διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα που μιλούν για διάφορες βάσεις που μπορεί να διαμορφώνει πιθανότατα και το κάθε τμήμα, η κάθε σχολή του πανεπιστημίου. Ακούω για ένα μέσο όρο των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές, ο οποίος μπορεί να καθορίζει επιμέρους βάσεις. Υπάρχουν αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά, όπως γνωρίζετε και όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνω ανακοινώσεις. Τα ανακοινώσεις κάνουν οι υπουργοί. Πείτε μας κάτι όμως, ναι. Ακόμη αυτά τα θέματα, ακόμη δεν ξέρω πού συζητιώνται, πάντως σίγουρα δεν είναι στο... Μάλιστα, το κατανοώ και το αποδέχομαι. Όσον αφορά στην τράπεζα θεμάτων που θα ισχύσει φέτος στην πρώτη ηλικίου, άκουσα χθες την κυρία Υπουργό να αφήνει κάποιες ίσως πιθανότητες να μην ισχύσει η τράπεζα θεμάτων λόγω COVID. Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, όλο έχει να κάνει, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας. Σωστά. Την οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, το έχουμε αποδείξει. Το έχουμε αποδείξει στον τρόπο που χειριστήκαμε κάθε βήμα και στην τηλεκπαίδευση που άμεσα την ενεργοποιήσαμε, όπως είπαμε, από το Μάρτιο, και σε όλες μας κινήσεις δείξαμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας πρωτίστως τις γνώμες, την απόφαση των ειδικών, τις υποδείξεις των ειδικών, και με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία παίρνουμε τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προς όφελος των παιδιών μας. Είμαστε εδώ. Mm-hmm. Για να ωφελήσουμε τους μαθητές μας. Κάτι τελευταίο, κυρία Γκίκα. Δεν ξέρω αν σχεδιάζετε κάποιες ειδικές ενημερώσεις στα σχολεία, γιατί περνάμε στην περίοδο των εμβολιασμών. Δεν ξέρω αν σχεδιάζετε κάποιες ενημερώσεις στους μαθητές, ούτως ώστε να περιορίσετε τις ανόητες αντιεμβολιαστικές τάσεις που υπάρχουν και στη δικιά μας κοινωνία, όπως και σε άλλες προηγμένες κοινωνίες. Δεν μόνο υλικό φαινόμενο. Σχεδιάζετε κάποιες τέτοιες ενημερώσεις για το επόμενο διάστημα? Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι και θέμα, όπως γνωρίζετε τώρα, οι εμβολιασμοί του Υπουργείου Υγείας, και δεν αφορά τους μαθητές, αφορά όλη την οικογένεια. Οπότε το βλέπουμε πιο ολιστικά και δεν αφορά απλά το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί... Και σε πρώτη φάση δεν αφορά τους μαθητές, είναι σίγουρο αυτό, έτσι είναι πράγματι. Ναι. Λοιπόν. Και δεν είναι αποφάσεις αυτές που τις λαμβάνουν οι μαθητές. Νομίζω ότι η οικογένεια είναι εκείνη που παίζει ρόλο σε κάποια τέτοια θέματα. Και πρωτίστως, και όπως το είπατε, προφανώς δεν αφορά τους μαθητές.
Θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Αγγίκα. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε με μια καλή είδηση εδώ.